Σε προώρες εκλογέ τον ερχόμενο Ιούλιο ή τον Αύγουστο, οδεύει η Τουρκία με τους περισσότερους πολιτικούς αναλυτές να εκτιμούν πως η κυβέρνηση Ερντογάν ετοιμάζεται να ανακοινώσει την απόφαση αυτή, καθώς δεν θα μπορέσει, λόγω της επιδείνωσης της οικονομίας, να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές τον Ιούνιο του 2023, όπως είχε δηλώσει ο πρόεδρος της Τουρκίας. Βασικός παράγοντας των προώρων εκλογών, όπως αναφέρει η Καθημερινή, είναι η ανατροπή των δεδομένων του προϋπολογισμού για το 2022 λόγω της μεγάλης υποτίμησης της τουρκικής λίρας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα διαθέσιμα τη κυβέρνηση αρκούν μέχρι τον ερχόμενο Ιούλιο και στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν οδηγήσει τη χώρα σε προώρε εκλογέ, θα πρέπει να λάβει έκτακτα μέτρα λιτότητα και αύξηση φορολογία και άλλα αντιλαϊκά μέτρα που θα επιδεινώσουν το πολιτικό κλίμα. Στι 17 Οκτωβρίου, το προσχέδιο του προπολογισμού που κατατέθηκε στο Τουρκικό Κοινοβούλιο προέβλεπε δαπάνε 1,89 τρισεκατομμυρίων λιρών. Εκείνη την ημέρα, η ισοτιμία δολαρίου Λίρα ήταν 9,26 και ο προπολογισμό αντιστοιχούσε σε 203,8 δι δολάρια. Επιτά από 40 μέρε, άρχισε η συζήτηση του προπολογισμού στο Κοινοβούλιο και η ισοτιμία δολαρίου Λίρα έφτασε στι 13,9 λίρε. Δηλαδή, ο κρατικό προπολογισμό μειώθηκε στα 135 δισεκατομμύρια δολάρια. Ουσιαστικά, μέσα σε 40 μέρε, εξανεμίστηκε το 1 τρίτο του προπολογισμού τη Τουρκία. Ο Ερντογάν μιλάει για ένα νέο οικονομικό μοντέλο που δεν έχει καμία σχέση με τι γνωστέ οικονομικέ συνταγέ που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία. Επιμένει στη μείωση των επιτοκίων, που κατά την άποψή του θα οδηγήσει στη μείωση του πληθωρισμού, ο οποίο ωστόσο κάθε μήνα αυξάνεται παρά τι αντίθετε υποσχέσει του Προέδρου τη Τουρκία. Η Κεντρική Τράπεζα της χώρας προβλέπει πως ο επίσημος πληθωρισμός στο τέλος του έτους θα βρίσκεται στα επίπεδα του 23%, ενώ η αντιπολίτευση και οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν πως στην πραγματικότητα θα έχει ξεπεράσει το 50%. Ο Τούρκος Πρόεδρος προσπαθεί να δικαιολογήσει την ανέχεια με αποσπάσματα από το Κοράνι και τις δοκιμασίες των μουσουλμάνων από το Θεό τους. Παράλληλα έδωσε και θρησκευτικό τόνο στην οικονομική πολιτική της χώρας του, ζητώντας από τους πολίτε να κάνουν υπομονή. Εντύπωση πάντως προκάλεσε η δήλωσή του σχετικά με τις γεωτρήσεις τις οποίες σχεδιάζει η Κυπριακή Δημοκρατία στο οικόπεδο 5 της Κυπριακής ΑΟΣ σε συνεργασία με την ExxonMobil και την Qatar Petroleum. Δηλώσαμε ότι αυτό το μόνο μερέ βήμα τη ελληνοκυπριακή διοίκηση, Κυπριακή Δημοκρατία, αγνοεί τα δικαιώματα τη χώρα μα και των Τουρκοκυπρίων. Επειδή ένα μέρο τη εν λόγω περιοχή αδειών παραβιάζει την υφαλοκρηπίδα τη Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και αγνοεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων που είναι συνειδιοκτήτε του νησιού. Φυσικά, κάναμε μια υπενθύμηση για αυτό το θέμα. Εκφράσαμε και τη λύπη μα. Ελπίζω να το ξεπεράσουν αυτό. Φυσικά το Υπουργείο Εξωτερικών μα θα το παρακολουθήσει, δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τη επιστροφή του από το Κατάρ. Ενώ οι περισσότεροι υπουργοί τη τουρκική κυβέρνηση, μέχρι πρόσφατα, μιλούσαν για αντίπεινα και κατάλληλε απαντήσει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.